kebab, doner, sis kebab, kebab. Γράφω, Ελά. Ποιο, το sis kebab, kebab, doner. Sis kebab, kebab. Γαρδούμπα. Γαρδούμπα. Αχ, τι λένε γαρδούμπα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Κάθετε σε μια εκπομπή που ακόμα δεν έχει όνομα. True. Κάτσε να πατήσουμε και μια ένδειξη καταγραφή. Ισχύει. Παιδιά, κοιτάξτε τι παίζουμε. Κοιτάξτε τι παίζουμε, ανάποδα κρατάω. Μπορώ να το ακουμπήσει αυτό, ή θα πάθει κάτι. Μπορείς να το ακουμπήσεις, αλλά μην το ακουμπήσεις πάρα πολύ. Αυτό παίζουμε. Τι είναι αυτό? Χαίστηκα πάνω μου, μαλάκα. Έχασε λίγο το game από την οθόνη. Και ήδη πώς απολάει, το έκανε απλά αυτό. Αυτό που παίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα Analog NT. Τι είναι το Analog NT? Είναι μια κονσολίτσα η οποία παίζει και κάνει emulation το Super Nintendo. Παίρνει και τις κασέτες. Και τις κασέτες, αλλά και σε SD. Λοιπόν, οπότε επιλέγουμε τη φάτσα που θέλουμε να έχεις και στο μπλε. Το CD, τι θα πάρει των παιδιών? Που εγώ είμαι αριστερά, αλλά παίζω το δεξί. Δεν ξέρω, θα κάνουμε μύρο την εικόνα. Όχι, να πάω να... Ναι, μύρο θα κάνουμε. Όχι, να πάω να... Λοιπόν, ποιο θα είμαι? Θα είμαι αυτό. Γιατί γαμπιάστε. Εγώ θα είμαι αυτό. Γιατί μου λένε μην ανησυχείς για πράγματα και εγώ είμαι σε φάση... Τώρα πρέπει να το βάλω και εγώ έτσι. Και με τι είμαι τόσο αγχωμένος άνθρωπος, βάλτε το πως θες. Τότε φορά μαύρο σε μαύρο μικρόφωνο. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, πάμε. Ένα, δύο, πάμε. Yes. Είμαστε αντίπαλοι ουσιαστικά τώρα. Είμαστε αντίπαλοι και γιατί εγώ άμα κάνω κόμπος θα σου έρθουν σε σένα τα μπαλάκια μου. Φέρε μου τα μπαλάκια σου. Όχι. Τι έκανα? Μαλάκα. Καλά, έχασα, παιδιά. Εδώ πέρα κατουράνε πάνω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εδώ στο Game Lab για κάποιο λόγο έχουν αρχίσει να μαζεύουν κουβάδες με νερό. Ναι. Μας έχουν πάρει χαμπάρι, τι την πόηδες είμαστε. Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, μιας που είμαστε εδώ πέρα και παίζουμε ρετρό παιχνίδια, αγαπητέ, θέλω να σε ρωτήσω. Για πες μου. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο θυμάσαι τον εαυτό σου να παίζει? Το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει. Σίγουρα ήταν το Space Invaders. Ναι. Απλά δεν ήταν το πρώτο, απλά θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει. Αυτό από τα πρώτα που έπαιζα ήταν ένα παιχνίδι που είχε ενός γνωστού κλασικού το τραγούδι. Το. Το. Ωραία. Νομίζω κάπως έτσι. Νομίζω. Ναι. Ήταν ένα παιχνίδι που έπαιρνες κάτι σαν τάγκ, σαν πόλεμος. Τώρα δεν θυμάμαι καθόλου πώς λεγόταν. Φαντάσου. Αλλά το πρώτο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ μου, νομίζω, πρέπει να ήταν με κάτι αεροπλανάκια τριγωνάκια που έσπαγες κάτι στο διάστημα. Που έσπαγες, βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι σε όλα τα αεροπλανάκια τριγωνάκια σπάς κάτι στο διάστημα. Πρέπει να είσαι πιο. Που ερχόταν κάτι σαν κομήτες και τους έσπαγες. Α, το Asteroids. Μάλλον. Αφήστε μας στα comment. Ποιο νομίζετε ότι είναι? Εσάς ποιο ήταν το πρώτο σας παιχνίδι? Κοίτα, εμένα το πρώτο μου παιχνίδι ήταν στο Atari 2600. Όχι. Ναι. Συγγνώμη που προσπαθώ να το παίξω και host κιόλας. Είμαι host. Τώρα θα δεις πώς θα μου τυχώσετε εμένα. Έχασα πάλι. Πώς? Γιατί είμαι ανάπηρος. Αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παίζα όχι σε Commodore. Νομίζω πιο μετά. Δεν θυμάμαι αν είχε Commodore, ξαδέρφη μου. Νομίζω Amiga είχε. Amiga. Θα πάμε άλλη μια γύρα. Άντε, πάμε. Γιατί εγώ, βλέπεις, δεν έχω δικαιολογίες. Είμαι την κανάπηρος, το ξέρουμε. Δεν κάτσω εγώ να κάνω τώρα. Παρά αυτό επειδή νίξα. Δεν κάνω εγώ Max τώρα στο Puzzle Bobble, συγγνώμη. Λοιπόν. Έχει τα license του Bubble Bobble και χρησιμοποιεί τα ίδια και λέγεται Puzzle Bobble. Ναι, είναι τη Taito. Και το ένα και το άλλο. Και αυτό το παίζα πάρα πολύ. Το Bubble Bobble, όχι αυτό συγκεκριμένο. Το Bubble Bobble, σε πληροφορώ, το έχω σε καμπίνα στο σπίτι μου. Αλλά επειδή είναι μπουτλεγκιά, δεν είναι Bubble Bobble, είναι Bobble Bobble. Γιατί είναι τεράστια και άθλια μπουτλεγκιά. Τώρα να παίξω. Anyway. Ναι. Έλεγα ότι το πρώτο παιχνίδι που έπαιξα ήταν σε Atari 2600. Ναι. Το Yars' Revenge. Γεια σου, τι. Το Yars' Revenge. Τι είναι αυτό? Το Yars' Revenge έχει ένα πράγμα το οποίο μοιάζει με ζωήφιο και προσπαθείς να πετύχεις μια χαζομάρα μέσα από ένα μεγάλο... Έχασα πάλι. Δεν μπορώ να φανταστείς πόσο κοντά ήμουν στο να χάσω. Ήμουν στη γραμμή πάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα bubbles μου στείλες. Αλήθεια. Εσύ. Ήμουνα πάνω στο τέτοιο. Δεν τα πάω καλά με το Puzzle Bobble. Απλά το βάλα γιατί δεν θέλω στην πρώτη εκπομπή ο πρώτος μου καλεσμένος να χάνει και να τριγκεράρεται. Για να δεις τι καλό παιδί που είμαι. Βάλε αυτό που είσαι ο καλύτερος. Τι δεν θα παίξω, σε Sonic. Κοίτα, άμα βάλω αυτό που είμαι ο καλύτερος, η Nintendo θα αρχίσει να μας τραβάει τα μαλλιά. Οπότε let's not, γιατί δεν έχω μαλλιά. Άρα τι ανησυχείς? Εγώ ανησυχώ, δεν ξέρω αν ανησυχώ εγώ, αλλά το οποιοδήποτε είναι in charge για το YouTube, δηλαδή εσύ, ίσως να έχει πρόβλημα. Bomberman 2. Τσαπάν. Τι ωραίο το Bomberman. Battle game. Ξεκάθαρα. Let's duke it out, dude. Password τι είναι για να βάλεις κωδικούς? Ναι, γιατί μπορείς να παίξεις single match. Two player man. Δηλαδή τι φάση? Δεν woman δεν μπορεί να είναι, μόνο man παίζει. Μόνο man, φίλε. Παρεξηγήθηκα. Τι είναι το Battle 3, Battle 2. G-Bomber off. Μη βάλεις Time Unlimited Stage. Stage 1. Πάλα πιο κλασικό Stage 1. Ναι, ισχύει. Αυτά που είναι με ρογμές, παιδιά, σπάνε, τα άλλα δεν σπάνε. Είναι τα βασικά. Εγώ είμαι κάτω δεξιά, ο μαύρος. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν ξέρω καν γιατί τα λέω αυτά στην εκπομπή. Εγώ το μεταξύ έκανε τη βλακεία και χάσα μόνος μου. Σούπερ ηλίθιος. Super Nintendo. Σούπερ πλαμμένο. Οπότε τώρα παίζεις με ένα πολύ χαζό AI. Ωραία, κάτσα να το τελειώσω γρήγορα. Και χάνω, λέει. Ξεκάθαρα θα χάσω, να ξέρεις. Ξεκάθαρα, εντάξει, η Bomberman είναι. Τι περίμενε, τι άλλο μπορούσα να κάνω? Τι κάνεις, ρε πούστη. Όχι, πώς σε έβαλα, ρε. Δεν ξέρω. Γιατί έχεις κάνει. Έχασες πάλι. Μας νίξε το τέτοιο. Μας νίξε το. Πες μου το αγαπημένο σου παιχνίδι. Ωραία ερώτηση. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου παιχνίδι? Κοίτα, αγαπημένο παιχνίδι ever. Δεν ξέρω αν έχω. Το PUBG είναι! Όχι, προφανώς και δεν είναι το PUBG. Κρίντζαρες πολύ έτσι κι εγώ. Θα ήσουν πολύ φτωχό άτομο που για να έχεις μόνο το PUBG. Εννοώ φτωχό σαν. Ναι. Intellect. Προφανώς. Κοίτα, παιχνίδι που έπαιζα. Ωραίος. Που έπαιζα πολύ. Τι μαλακία έκανα? Έγινα αργός. Πέθανα. Εγώ γιατί έγινε τόσο γρήγορος? Δεν ξέρω, εγώ έχω γίνει πάρα πολύ αργός. Θα είμαστε δυο μας. Όχι, είναι και κάτω αριστερά. Ο τύπος που έχει καμπεριάσει εκεί. Ο καθυστερημένος, ναι. Να είναι και το καθυστερημένο. Δεν μπορώ να σταματήσω να είμαι τόσο αργός. Όχι. Θα χάσω. Μου το έδωσες σε μένα. Αλλά είχες το χτυκιό τόση την ώρα. Μου το έδωσες σε μένα. Γι' αυτό είμαστε τόσο αργοί. Είστε το μαύρο πυρετό της... Τι είναι αυτή η γροθιά εκεί, θα πάνε τα πάρω. Τώρα έγινε γάματα γρήγορος. Τι έγινε? Δεν ξέρω αν είναι τόσο... Δεν βολεύεσαι? Ναι, καθόλου! Σου είναι άβολο! Στα ρίχνει ο Bomberman. Μου τα ρίξε το πρώτο. Τι? Με βλέπεις τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Ψόφα επιτέλους. Πιο κάτω κάτσε. Γι' αυτό σου παρέα. Τι έκανε, πήγε και έχασε. Ρε μας θα ρίχνει το AI. Και είναι το AI του 1993, ξέρω. Και είναι στο 1 στη δυσκολία. Κλέβει και 2 τώρα μαζί. Μας ξεφτύλισε. Βίκτολη, μαλάκα, Βίκτολη. Πάμε και κάτι άλλο. Βίκτολη, επειδή είναι Ιαπωνέζικο. Ο Φίλιππος βρίσκει την τρύπα. Family friendly. Λοιπόν, αγαπημένο παιχνίδι. Νομίζω παιχνίδι που μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω ήταν το Siphon Filter στο PlayStation 1. Το Metal Gear Solid στο PlayStation 1. Ωραίο. Αλλά αυτό που έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες είναι το Pro Evolution νούμερο 6. Δεν ξέρω. Τώρα γιατί με ξενέρωσες? Το καταλαβαίνω. Απλά σου λέω ότι ήμουν στην ηλικία που μπορούσα να αφιερώσω πολλές ώρες σε video game. Και ίσως γι' αυτό. Αλλά ρε παιδάκι μου, να αφιερώσω τώρα σε παιχνίδι που είναι. Δεν έπαιζα απλά. Δεν έπαιζα αγώνες. Το ζούσες. Ήταν η VR, πριν το VR, για επέλεξε. Έφτιαχνα τέτοια, ρε. Εγώ, παιδιά, πάλι με δεξιά. Έφτιαχνα. Κάποιος έχει, τώρα δεν πειράζει. Okay. Τι έφτιαχνες? Έφτιαχνα εμφανίσεις, τα σήματα και όλα αυτά. Α, το ζούσες δηλαδή καλά. Έφτιαχνα κανονικά πρωταθλήματα, άλλα, το ελληνικό που δεν το είχε. Κατάλαβες, επομένως. Είχα αφιερώσει πολύ χρόνο. Μάλιστα. Το ξέρω τι επέλεξε. Ναι, το ξέρω, τον Γκλάσιος. Και γάμο είναι. Είσαι ο Γκλάσιος. Ο Γκλάσιος είμαι. Λοιπόν, είμαι δεξιά, παιδιά. Όχι. Ναι. Έλα. Παιδιά, shut up and take it. Είναι το γνωστό button mashing. Ναι, αυτή τη στιγμή απλά πατάμε κουμπιά και απλά έχεις πατήσει πιο γρήγορα κουμπιά από μένα και κερδίζεις. Ισχύει. Όπτι έγινε! Με έχεις κερδίσει. Κοίτα, ευτυχώς με έχεις κερδίσει μόνο σε ένα παιχνίδι. Το άλλο παιχνίδι μας κερδίσει η AI. Ισχύει. Δεν είχαμε βάλει στο easy. Ήμασταν ξεφτύλοι. Αλλά και τη φάση βγήκες εσύ με full και εγώ ήμουνα. Είμαι στο δεύτερο bout εγώ. Σε φάση ότι αν με νικήσεις τώρα, εγώ θα πεθάνω για πάντα. Θα είμαι για πάντα νεκρός. Δεν θα είμαι νεκρός για λίγο, θα πεθάνω πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα τα παιδιά πίσω κάθονται στο monitor και με κοιτάνε. Παίζει να γυαλίσει πολύ η καράφλα μου. Γι' αυτό έχω ρίξει τα μαλλιά. Θα τη χαλάσουμε, θα την αλλάξουμε. Αου! Τι έκανα! Θα την αλλάξουμε στο μοντάζ. Δεν έχω κάνει ιδέα. Αλλά και πόσο ζωή έχω. Παίζει απλά να έκανα έτσι. Αλήθεια. Με σκότωσε. Ρε. Winner. Μ' αρέσει να φωνάζω. Μην πεις chicken dinner. Όχι, ρε. Θα γυαλίσει κι άλλο η καράφλα σου. Θα μου γυαλίσει την καράφλα, μην γελάτε, παιδιά, πίσω. Μαλάκα, θα πάρω και κρύο. Έτσι την καράφλα. Θα σου πω. Έλα. Να σου πω, δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Το ξέρω. Έλα, θα πάρω το μαύρο μποξέρ. Μαλάκα, τι background είναι αυτό, ρε. Έχω βάλει το μαύρο στο μαύρο. Και συνεχίζεις. Εντάξει, αυτά μου είναι μπιπ. Δεν πειράζει. Να σου πω, θα παίξουμε λίγο Final Fight 3. Ναι. Δίνουμε λίγο κόσμο. Ναι, είναι που είμαστε σε μια ευθεία και βαράμε. Υπέροχα. Και έχουμε και τον Hagar, τον Mike Hagar, ο οποίος είναι ένας τύπος που είναι δήμαρχος της πόλης. Βαράμε δηλαδή με τον μπουτάρι. Dude. Φαντάζεσαι εγώ τον μπουτάρι με κορμί Mike Hagar. Είναι σε φάση σκισμένο, έτσι ξέρω εγώ, σκισμένο που κάμισο. Μόνο εδώ η τυράντα, ξέρω εγώ, περασμένη έτσι. Και πήραξε στην κόρη μου. Αυτός είναι ο μπουτάρις. Εγώ θα πάρω τον Guy. Άμα πάρεις κάποιον άλλο, εγώ θα πάρω τον μπουτάρι. Πάρω εγώ τον μπουτάρι. Πάρεις τον μπουτάρι. Εγώ παίρνω τον Guy. I'm a guy and you're μπουτάρι. Ελπίζουμε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης να καταλάβει ότι κάνουμε χιούμορ και να μην μας κάνει μήνυση. Μα δεν λέμε για το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Εννοούμε ότι εδώ πέρα η κονσόλα αυτή μπουτάρι γρήγορα, λέμε. Δεν το σώζεις. Το ξέρω. Δεν το σώζεις. Όπα, εσύ γιατί με βαράς καταρχάς? Είμαστε μαζί. Ράσο τσάκι. Α, έχει κάτι γυαλιά εδώ. Φόρατα. Παιδιά, αυτά τα. Glasses. Τα ψυχολόγητα items. Απλά να βάλουμε. Σκάνε, ξέρω εγώ, τα ψυχολόγητα items που σκάνε, ξέρω σε φάση glasses. Μαλάκα. Ρε, έλα. Είναι πολύ ωραίο, δεν το θυμόμουν έτσι. Όπα, sorry. Εμένα μπορεί να με βαράσει. Έχεις απόλυτη. Σ' αγαπώ. Παίζει αυτό να μην είχα παίξει αυτό το συγκεκριμένο. Είχα παίξει κάποιο παρόμοιο. Κοίτα, σίγουρα αν είχες ποτέ Sega ή με κάποιον που είχε περαδόθε με Sega, σίγουρα είχες παίξει Streets of Rage. Αυτό είχα παίξει, Streets of Rage. Ισχύει. Το οποίο είναι quite the same game actually. Μα τα πιο πολλά, ακόμα και τα χελονιτζάκια νομίζω, οι Power Rangers τα παλιά που βγαίνανε, έτσι ήταν. Ναι. Απλά είχες και καλά το χαρακτήρα. Έχω απογοητευτεί γιατί νόμιζα ότι το είχα το Turtles in Time στη μνήμη. Δεν πειράζει. Μετά έχουμε και το Punk να παίξουμε και νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε και το επεισόδιο με το Punk. Εν τω μεταξύ, τι κάνανε παλιά. Π.χ. έχεις αυτό το game, εντάξει. Παίρνεις τον Guy, τον βλέπεις ότι είναι λίγο και σαν χελονιτζάκι φάση, του βάζεις άλλο skin. άλλο skin. Δεν ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα. Απλά άλλα sprites. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Άλλαζε το sprite set. Ναι, και το ονομάζει χελωνονιτζάκια. Δεν νομίζω να κάνανε τόσο πολύ flipping τόσο παλιά. Γιατί αν μη τι άλλο, εάν του έδινε. Δεν είναι η σημερινή εποχή που τα games τα έπαιρνε και μετά από μια εβδομάδα μπορούσε να πάρει ένα άλλο game. Καμία σχέση. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Τότε, εάν ήταν ένα game χάλια, έπρεπε να ζήσεις με αυτό το επόμενο τρίμηνο μέχρι να πάρεις τους επόμενους βαθμούς για να σου πάρουν οι γονείς σου καινούργιο παιχνίδι. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης το χαρτζιλίκι ήταν λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά κάνανε πόσα χιλιαρικά, 20 χιλιάρικα. Όχι ευρώ, παιδιά, όσοι το βλέπετε. Μιλάμε για 20 χιλιάρικα δραχμές. Τα οποία δεν μαζεύεσαι εύκολα. Και επίσης υπήρχαν και διάφοροι πειρασμοί. Δηλαδή, όταν πήγαινε στο ψιλοκατζίδικο και είχε τα αυτοκόλλητα, είχε διάφορα ψιλοκοκό και τα λοιπά που ήθελε να πάρει. Σούπερα του. Δεν τα κρατούσε, είσαι παιδάκι. Το Power Rangers και το FIFA. Φίλε, τα albums της Panini με τους Power Rangers ήταν. Αυτά ψωμιά δεν είναι των Ιταλών. Θα σταματήσω να το κάνω αυτό. Όχι, υπάρχει μια Ιταλική εταιρεία. Γκαραντή όμως που λέγεται Panini, φαντάζομαι ψωμί, ξέρω εγώ. Ναι. Το έκανα super. Μαλάκα, τι έκανες? Δεν έχω ιδέα. Τους άπησες. Το ξέρω. Δεν ξέρω πώς. Σάψεις και εμένα. Σταμάτα να σαπίζεις τόσο πολύ. Lighter. Γιατί πήρα έναν. Καταρχάς, γιατί βαράω εσένα τώρα. Αλλά γιατί πήρα ένα πτήρα. Γιατί βαράω τώρα εγώ εσένα. Πόσο ουπ είναι ο μπουτάρης. Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μπουτέρας έχει κάνει και από τα. Το ντύσιμό του. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει καλύτερο ντύσιμο, κοιτά. Ωραία, αυτές τις ωραίες τις επιγονατίδες. Βασικά θα μπορούσε να είναι ο Ψωμιάδης. Ταιριάζει να είναι ο Ψωμιάδης. Κοίτα, όχι ο Μάκη. Αγαπούλες, θα σας πέσω στο ξύλο. Ωου, το boss! Α, ήρθε και το γαλάζιο στρίδι. Τελείως γαλάζιο. Το boss αυτό είναι τελείως γαλάζιο στρίδι, έτσι. Μαλάκα, το boss βαράει. Να πιάσει τώρα τον κουτάρι Παύλο Ψωμιάδη και ακούσει το τατάρα ταταντάν. Παιδιά, δεν είναι το μπουτάρι. Μπουτάρι, άμα θες σε κάποιον να κάνεις εξώδικο, αυτό σε δέρνει. Είναι και της αστυνομίας, καταλαβες. Ξέρεις ότι σε αυτά θα βάλεις μπιπ στο κλίμα, έτσι. Ξέρω ότι μάλλον θα γράψω τα έχω να πίσω κάποια βλακία στο μικρόφωνο μου και το βάλω από πάνω. Μαλάκα, ισχύει αυτό. Άρα δεν μπορείς να το αποφύγεις. Νομίζω. Ποιο? Αυτό που κάνει. Μπορείς να το αποφύγεις, αρκεί να βλέπεις που είναι η σκιά του. Τι είπες, μπορείς να το αποφύγεις και εκείνη την ώρα έφαγες ντάμπατς. Μπορείς να το αποφύγεις. Σε έσωσα για να μην φας ντάμπατς. Ή θα φας τις μπούβλες τις δικές μου ή θα φας ντάμπατς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχε και τη μνήμη του Super Nintendo για κάνει κολοτούμπες. Δεν μπορεί να αποφύγει με τίποτα. Δεν μπορεί να αποφύγει. Α, έχω μια ιδέα. Θα κάνω σε επόμενο. Έλα, τον έχουμε βάλει τώρα. Ωραία, ο Dave σιγά σιγά χάνει ενέργεια. Δεν πιάνουμε λίγο να τον λιανίσουμε τελειώνει. Ναι, έλα. Α, και τώρα δεν φαίνεται η σκιά του. Όχι, φαίνεται η σκιά του. Πάντα φαίνεται η σκιά του. Γιατί, έχω φέρει τον super duper emulator του Super Nintendo. Νικήσαμε. Μίλησαμε ότι υπάρχουν inaccuracies. I paid for that. Round one clear. Τέλεια. Θα παίξουμε θες να πάμε punk. Ναι. Έχω, αλλά άμα βάλουμε Super Mario αυτή τη στιγμή στο Game Lab θα έρθει η Nintendo. Έχουμε copyright. Θα σηκωθεί ο Ιουάτα από τον τάφο του με ένα sniper για να στην ανάψει στο τόξα πατρί. Τι, πάει στο game μου. Copyright. Δικό μου όλο. Μα το αγόρασα. Αν δικό μου σου λέω. Copyright, το στουράικ. Τι εννοείς, πέστε. Δεν θα μου κάνει διαφήμιση. Copyright. Μ' αρέσει πολύ το game σου. Φέρτε εδώ. Copyright. Πίσω. Πόσα βγάζεις? $2, φέρτα, είναι δικά μας. Τι υπέροχο game, θα μπορούσα να παίζω. Game start, φαντάζομαι ότι. Έλα. Normal. Νομίζω ότι αν πατήσεις start θα ξεκινήσει ο δεύτερος παίκτης. Για πάτα. Όχι. Α, πες μου ότι είναι το μοναδικό punk το οποίο δεν έχει δεύτερο παίκτη. Ναι, πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Οκ, εντάξει, Contra. I can work. Contra 3. Collaborate. Τα πιο πολλά από αυτά εντωμεταξύ τα θυμάμαι, ξέρεις. Αμυδρά το κεφάλι. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα με την Konami, έτσι. Λογικά δεν έχει θέμα με Konami. Θα δείξει πόσο κομπλεξική είναι. Μόνιμα κομπλεξική είναι η Konami. Είναι γεια σας. Metal Gear δεν μπορεί να παίξεις. Αλήθεια. Άμα βάλουμε τα ISS στο 98. Δεν νομίζω στα παλιά να έχει θέμα. Αυτό το game έπαιζα πολύ. Το ISS στο 2. Είσαι καλό τσουλάκι ώρες ώρες. ISS 2 πρέπει κάποια στιγμή. Ου, κόντρα! Αυτό παιδιά είναι το Expendables του τότε. Το Expendables. Σταμάτα να ρίχνεις το special χωρίς λόγο. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μάθω τα κουμπιά, οπότε δεν το κάνω επίτηδες. Όπα, πέφτει κάτω. Ρε, είδες τι έπεσε, έτσι. Το είδα. Να μην μιλήσω. Επίσης το... Α, shit. Επίσης το frame rate του τι φαίνεται με το τι συμβαίνει είναι λίγο άκυρο. Εγώ πέθανα τώρα. Όλοι πεθάναμε. Συγχαρητήρια. It's an action-packed game. Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν, η εκπομπή για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ήμουνα ο Φίλιππος. Τους άρεσε. Ήμουνα ο Φίλιππος. Και άμα θέλετε να ακούσετε περισσότερες ήμουν ο Μάριος. Πείτε στο κανάλι μου. Και συνεχίζω να είμαι, γιατί δεν έχω πεθάνει ακόμα. Ισχύει αυτό. Και αυτό είναι μια εκπομπή που ακόμα δεν ξέρω πώς θα την πούμε. Έλεγα για το όνομα Pixel Couch, αλλά δεν έχουμε καναπέ. Pixel έχουμε σίγουρα. Έπρεπε να έχουμε κάτι από τα δύο. Ξέρεις τι καναπέ μπορούμε να φέρουμε εδώ πέρα? Το σκοτώ. Το ξέρεις ότι στην ηλικία που βρίσκομαι, μάλλον η μέση μου δεν θα συμφωνήσει, έτσι. Έχεις δίκιο. Δεν χωράει κάτι άλλο που θα περάσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ναι, έχετε. Keep it retro. ASMR. Cheers, και